Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο φθινοπορεινός καιρός και η ξαφνική βροχή μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες προκάλεσαν μικρά προβλήματα για την ώρα σε καλλιέργειες. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, τον κύριο Θανάση Βομπύρη, να δούμε αν είχαμε ζημιές στη σταφίδα που είναι στην εποχή της συγκομιδής. Κύριε Βομπύρη, χαίρετε. Γεια σας. Να είχαμε ζημιές από το ξαφνικό μπουρίνι που είδαμε χθες. Κοιτάξτε, αυτή την εποχή δεν χρειαζόμαστε μπουρίνια και βροχές στη σταφίδα. Είναι η ώρα της συγκομιδής που καλό θα είναι για μερικές μέρες να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά ο καιρός έχει όρεξη ακόμη. Δεν ξέρουμε ακόμη τι ζημιές έχουν γίνει, ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές, γιατί κάπου τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα. Ναι. Αν συνεχιστεί όμως αυτό, όπως λένε, μέχρι την Παρασκευή Σάββατο, θα έχουμε προβλήματα και μπορεί και στα αλόνια ακόμη, γιατί αναγκαζόμαστε και τα σκεπάζουμε αμέσως και δεν αερίζονται σωστά όταν είναι σκευασμένα. Πραγματικά και δημιουργεί πρόβλημα και αυτό. Και μπορεί και εκεί να έχουμε πρόβλημα, να σαπίσουν στα αλόνια. Ναι. Η κατάσταση βέβαια είναι ήδη ζόρικα, να το πω έτσι, για μας εδώ. Μάλιστα. Η σταφίδα έχει τα γνωστά της προβλήματα που μας δυσκολεύουν πολύ να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Και σε αυτό να σταθούμε, ότι το προϊόν της σταφίδας, κύριε Βομπύρη, είναι μια καλλιέργεια που απαιτεί πολύ κόπο και έξοδα και τα τελευταία χρόνια αυτά που αποδίδει στους παραγωγούς δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν το βασικό κόστος διαβίωσης των ίδιων και πόσο μάλλον να συντηρήσουν και τα χωράφια τους. Με την τιμή, τι γίνεται τώρα? Ακριβώς αυτό, η σταφίδα, όπως είπατε, είναι μια πολύ δύσκολη καλλιέργεια και επίπονη και όλο το χρόνο σε θέλει να είσαι μέσα στο χτήμα, μέσα στη σταφίδα. Με την τιμή, από ό,τι βλέπω, από πέρσι ήδη έριξαν την τιμή πολύ χαμηλά, κάτω από το κόστος. Ενώ πρόπερσι είχαμε ένα 60, μια τιμή που μπορούσαμε κάπως να βγάζουμε το κόστος και να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Τώρα, παρόλο που το κόστος έχει φτάσει πολύ ψηλά, έχει ακριβήνει η ζωή, έχει ακριβήνει το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα πάντα, η σταφίδα πάει προς τα κάτω. Πέρσι πουλήσαμε με 90 λεπτά και 1 ευρώ και φέτος ακόμη δεν υπάρχει αυτό που διεκδικούμε, ναι, εμείς. Μια κατώτερη εγγυημένη τιμή, τους ώστε να μην θησαυρίζουν εις βάρος μας, να μην κερδοσκοπούν εις βάρος μας οι μεταποιητές έμποροι. Κύριε Βομπύρη, ποια θα ήταν η ιδανική τιμή για τη σταφίδα? Η ιδανική τιμή για τη σταφίδα αυτή τη στιγμή, επειδή το κόστος έχει φτάσει πολύ ψηλά και το κόστος ζωής ακόμη πολύ ψηλά, έπρεπε να είναι στα 2 ευρώ. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, σας λέω, στο 1 ευρώ πουλήσαμε. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή, τώρα που είμαστε στη μέση του τρίγου, δεν φαίνεται τίποτα ακόμη στον ορίζοντα. Πολλοί λένε ότι, ας πούμε, και από την περιφέρεια και από το και εμπόροι και μεταποιητές, ότι η σταφίδα από τη μια μεριά λένε θα πάει καλύτερα φέτος, από την άλλη έρχεται ο άλλος και λέει ότι η σταφίδα θα πάει χαμηλά. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουν πανικό. Μάλιστα. Πανικοβάλλουν τους αγρότες και θα δώσουν, ώστε να δώσουν τη σταφίδα τους σε πολύ χαμηλή τιμή. Όσο και όσο. Γιατί λένε είναι στα ζήτητα και μπορεί να μείνει απούλητο. Αυτό όταν ακούγεται. Είναι πανικός. Γιατί ο άλλος έχει έξοδα, χρωστάει. Γιατί όλη την καλλιέργεια αυτή που έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα τη χρωστάμε. Ναι. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και εμείς το προηγούμενο διάστημα που αγωνιστήκαμε, ζητήσαμε να υπάρχει κατώτερη εγγυημένη τιμή, ώστε να είμαστε σίγουροι. Τώρα αύριο κάπου λένε ότι θα δώσουν και πετρέλαιο, επιστροφή πετρελαίου στους αγρότες. Είναι μέτρα που ανακουφίζουν τους αγρότες αυτά, κύριε Βομπύρη? Όχι, είναι κάποια ψίχουλα που θα σας πω έτσι επιγραμματικά, ότι το 2016 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε η επιστροφή φόρου πετρελαίου που ήταν 180 εκατομμύρια το χρόνο για τους αγρότες. Να. Και το πετρελαίο τότε είχε 1 ευρώ. Έχει σημαντικό ρόλο, έτσι. Και τώρα που το πετρέλαιο έχει 2 ευρώ,
Είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση το χειμώνα 50 εκατομμύρια από 180 που παίρναμε τότε, 50 εκατομμύρια για πετρέλαιο στους αγρότες. Μετά από τον αγώνα μας τότε της πανελλαδικής των μπλόκων, στη συνάντηση που είχαμε, μας είπε ότι θα το κάνουν 60 εκατομμύρια και σήμερα λένε θα το κάνουν 70 εκατομμύρια. Μάλιστα. Όμως, σε σύγκριση, με το 16 που παίρναμε 180 εκατομμύρια και το πετρέλαιο είχε 1 ευρώ, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, είναι ψίχουλα, είναι μια κοροϊδία, δεν καλύπτει τίποτα. Μάλιστα. Δεν καλύπτει τίποτα, απλά είναι σαν να μας δώσει να πάμε να πάρουμε τσιγάρα, τίποτα άλλο. Μάλιστα, παρακολουθούμε το θέμα της σταφίδας, είναι κάτι... Ένα ρεζερβουάρ και τίποτα άλλο. Εμείς, έτσι αν έχω λίγο χρόνο... Παρακαλώ. Το επόμενο διάστημα, μόλις τελειώσουμε τον τρίγο, καλούμε τους σταφιδοπαραγωγούς να είναι έτοιμοι για να βγούμε στον δρόμο να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Κατώτερη εγγυημένη τιμή, επιστροφή φόρου πετρελαίου όπως τους βιομήχανους ξενοδόχους στην Κάρχες, έτσι. Γιατί τα λεφτά υπάρχουν και τα δίνουν συνέχεια. Δώσανε και πριν από λίγες μέρες 80 εκατομμύρια στους εφοπλιστές. 80 εκατομμύρια και δώσανε Μάλιστα. και 10% αύξηση στα εισιτήρια, στα ναύλα. Σε αυτούς εγγυώνται την κατώτερη εγγυημένη τιμή, σε εμάς όχι. Μάλιστα. Να δούμε, είναι λοιπόν. Σε επαγρύπνηση για να βγούμε στον δρόμο να διεκδικήσουμε, να ζήσουμε, να συνεχίσουμε να ζούμε στον τόπο μας. Οπότε ζεσταίνετε τις μηχανές σας. Στο επόμενο διάστημα θα βγείτε στους δρόμους. Βέβαια. Περιμένουμε Δεν τιμή υπάρχει. Για τη σταφίδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει προϊόν. Κύριε Βομπύρη, παρακολουθούμε το θέμα. Η όρτη είναι πάντα στο πλευρό των αγροτών. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.